Με το φακό του Καλυμνός Νιούς βρισκόμαστε στο ιχθυοπολείο Τούλα. Είμαστε στο σταθμό, το ξέρετε όλοι, εδώ τα ψάρια είναι καταπληκτικά, φρεσκότατα και έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ με πολύ μεγάλα ψάρια που πια έχει εδώ έτσι μια ειδικότητα αυτό το ιχθυοπολείο. Αυτή τη φορά όμως δεν ήρθαμε για τα ψάρια. Τα ψάρια είναι γνωστά σε όλους. Τώρα γιατί ήρθαμε? Γιατί ο κύριος Μανώλης Καμπουράκης, ενώ όλοι κάνουμε τα Χριστούγεννα εδώ στον τόπο μας, εκείνος φεύγει και πάει στις σκανδιναβικές χώρες. Γιατί όμως? Γιατί πάτε εκεί? Γιατί καλημέρα. Γιατί τα παιδιά σπουδάζουν εκεί στη Σουηδία. Και η μαμά τους είναι Σουηδέζα και επομένως είχαμε την ευκαιρία, φύγανε για να πάνε για σπουδές. Μάλιστα. Και πηγαίνετε τα Χριστούγεννα εκεί? Κάθε Χριστούγεννα, ναι, κάθε Χριστούγεννα, και πρωτοχρονιά και φώτα. Και πού ακριβώς σπουδάζουν, σε ποια? Στο Βόρειο Πόλο. Στη Σουηδία σπουδάζουν, αλλά εκεί που είναι είναι πολύ βόρεια. Είναι πολύ βόρεια. Εκεί είναι το Πολικό Σέλας, όλα. Αλήθεια. Χιόνια, ναι, είναι. Αυτά που πάνε οι άλλοι για να τα βρούμε σε διακοπές, εμείς τα έχουμε σε καθημερινή βάση. Και πώς δεν σας έχουν εντυπωσιάσει όλα αυτά? Ναι, μας έχουν εντυπωσιάσει, αλλά εμείς που συνηθίσαμε στη ζέστη, πάμε μόνο για διακοπές εκεί και πίσω. Και τα παιδιά εκεί μένουν, τα παιδιά εκεί σπουδάζουν. Εσείς για να μείνετε εκεί δεν το σκέφτεστε? Όχι, δεν αντέχω πολύ. Το πολύ κρύο συνεχόμενο δεν αντέχω. Για δύο εβδομάδες, για ένα μήνα παραπάνω δεν αντέχω. Εγώ που έχω ταξιδέψει λίγο, θυμάμαι ότι εκεί είναι παγωμένες οι λίμνες. Εκεί είναι παγωμένη θάλασσα. Ναι. Δηλαδή από εδώ μέχρι την πλάτη, αυτή, η γυμναστική μου κάθε μετά το φαΐ, ναι, είναι να πάω από εδώ μέχρι την πλάτη με τα πόδια και να γυρίσω πίσω. Ναι. Πολλές φορές βλέπεις τα παγωθραυστικά να περνάνε απ' έξω σου, ναι, ναι, να σπάνε τον πάγο, αλλά έχει περάσει ο Δήμος, έχει φτιάξει δρόμους και περπατάς εκεί πάνω, πας και έρχεσαι, γιατί δεν φοβάσαι. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς εδώ τώρα τα Χριστούγεννα στις σκανδιναβικές χώρες να πάμε να δούμε, γιατί είναι πολύ όμορφα και πολύ στολισμένα και εξαιρετικά. Η αλήθεια είναι γιατί, γιατί από την πρώτη μέρα που θα πας χιονίζει. Ναι. Είναι αυτό το ωραίο το άσπρο το χιόνι, συνέχεια, αλλά για μας που έχουμε συνηθίσει στο αυτό, κουράζει κιόλα. Είναι και κουραστικό. Είναι και κουραστικό. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και κουραστικό. Είναι ωραία έτσι και στολισμένα τα Χριστούγεννα. Είναι τα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία για τα παιδιά, γιατί φύγανε από εδώ, πήγαν εκεί για σπουδές και τους αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και μισή Σουηδία, αλήθεια. Βέβαια. Συνηθίσαν, αλλά τους αρέσει. Δηλαδή προσέχουν τον κόσμο τους. Είναι. Οι κοινότητες προσέχουν τον κόσμο τους, τα πανεπιστήμια που είναι τα παιδιά σχεδόν σπουδάσανε δωρεάν, σχεδόν χωρίς λεφτά, με πολύ λίγα λεφτά. Τι σπουδάζουν τα παιδιά? Γιατροί και οι δύο. Μπράβο. Ο ένας τελειώνει, ο άλλος ξεκίνησε. Μάλιστα, μπράβο. Θα έχουμε λοιπόν γιατρούς θα έρθουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό αφιβάλλω παιδιά, γιατί συζητούσα με την κόρη μου και μου λέει η μισθή είναι τόσο υψηλή εκεί που... Δεν το σκέφτονται καθόλου. Παραπίσω, αν φτιάξει κατάσταση, μπορεί να έρθουν. Μπορεί να έρθουν. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν θα φύγετε πότε? 18 Δεκεμβρίου. Και θα γυρίσω 11 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Ωραία. Το χωριό που λέει Βασίλη τελικά? Είναι δίπλα μας. Εκεί που μένει η γυναίκα μου είναι μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο. Εκεί θα πάμε και εκεί. Θα πάμε για 5 μέρες και εκεί. Θα πάμε. Δόξα τω Θεώ. Θα φέρετε φωτογραφίες. Θα φέρουμε. Λοιπόν, τι να σας ευχηθούμε. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να χαρείτε την οικογένεια. Επίσης, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.